Η πρώτη μέρα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στα Χανιά με την ένταξή του στο κόκκινο στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας βρίσκει τον κλάδο των επιχειρηματιών του τουρισμού αλλά και σύσσωμους τους φορείς σε αναβρασμό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής μίλησε για ευνηδιασμό ενώ άφησε εχμές ως προς την αναγκαιότητα των μέτρων. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που την έλαβαν είχαν τα δεδομένα τα οποία τους επέβαλαν αυτή την απόφαση. Όμως θα ζητήσουμε ενημέρωση στην αλληλεγγύη για ποιο λόγο επιβλήθηκε αυτό το blackout και θα θέλαμε να πιστούμε ότι δεν θα την Παρασκευή που λήγει 13 νομίζω του μηνός ότι δεν θα πάρει παράταση. Η επιβολή τοπικού lockdown στα Χανιά προκάλεσε την άμεση αντίδρασή της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων που μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο και τις Ενώσεις Καταστηματαρχών απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρία στον Πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά στοχοποιείται ο κλάδος της εστίασης, συναφών και άλλων επαγγελμάτων με μέτρα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Είδαμε και λίγους μήνες πριν με την εστίαση κλειστή ή υπομερικό περιορισμό τι γινόταν με τα πάρτι στις πλατείες και στα σπίτια. Στην επιστολή που κοινοποιείται στα αρμόδια Υπουργεία γίνεται λόγος για επιλεκτική επιβολή περιοριστικών μέτρων. Εκεί υπάρχει σαν ανακάμπτει ο τουρισμός μαζί την οικονομία και φαίνεται ότι ο Αύγουστος θα αναπληρώσει σε μεγάλο βαθμό σημαντικές απώλειες όλων των προηγούμενων περιόδων, των προηγούμενων μηνών. Έφνης μας βγήκε αυτή η απόφαση. Έκκληση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Υπουργό Τουρισμού και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων απευθύνει η τουριστική αγορά των Χανίων για την αποτροπή της εξόντωσής της, όπως αναφέρει, με την αναθεώρηση του ευνηδιαστικού μικρού lockdown. Ζητάμε από την ελληνική πολιτεία να αναθεωρήσει τη χθεσινή της απόφαση και να εφαρμόσει με συνέπεια την πρόσφατη δημόσια δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι η χώρα δεν θα ξανακλείσει από τη στάση ορισμένων. Μουδιασμένους άφησε και τους επιχειρηματίες του Πλατανιά η είδηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας 1 με 6 το πρωί με κλείσιμο καταστημάτων και απαγόρευση της μουσικής. Αυτά που μας βγάλανε τα καινούργια μέτρα είναι απαράδεκτα. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Τόσοι εργαζόμενοι τώρα πρέπει να απολύσουμε το. Και άλλους ανθρώπους, δεν ξέρω, και αν κάτσουμε τώρα χωρίς μουσική, τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανένας, ειδικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε γίνει ή αργότερα ή νωρίτερα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται θα έχει θετικό αντίκτυπο. Πραγματικά πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. Οι πρώτες επιπτώσεις στον τουρισμό είναι ήδη εμφανείς. Ακούσει κάτι οι φίλοι που έχουν βίλες με Γερμανούς και αυτά που ήταν άρθρο τώρα, του κάνανε ήδη ακυρώσεις και θα έχει και πιστεύω και άλλες επιπτώσεις. Πιστεύω ότι ήδη υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις από ό,τι μίλησα με κάποιους φίλους ξενοδόχους. Υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις, ειδικά από κάποια νεότερα σε ηλικία άτομα, τα οποία σαφώς και η διασκέδαση ήταν μέσα στα σχέδιά τους για τις διακοπές. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι οικογενειάρχες και ανθρώποι μιας αλφα ηλικίας, όπως είναι και κυρίως εδώ στο Πλατανιά, δεν θα επηρεαστούν. Έχω φίλο ο οποίος ήταν να κάτσει ακόμα 15 μέρες και άλλαξε τα εστία για τις επόμενες 5-6 μέρες για να αποφύγει την καραντίνα. Επιδημιολόγοι πάντως αναφέρουν ότι η αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου στα Χανιά δημιούργησε ανησυχία για τυχόν διασπορά από ταξιδιώτες κατά την επιστροφή τους στις βάσεις τους, γεγονός που οδήγησε την Επιτροπή στη σχετική εισήγηση.